βγάζω στη δημοσιότητα τη λίστα Λαγκάρντ και εκεί αρχίζει η μεγάλη επίθεση. Πιστεύεις ότι από εκεί ήταν το θέμα, από εκεί ήταν η αρχή, εν πάση περιπτώσει. Το σημείο 0 ενδεχομένως. Το σημείο 0 ενδεχομένως, όπως το χαρακτηρίζεις, να ήταν αυτό. Από τότε λοιπόν έχω δεχτεί μια τρομερή επίθεση. Δηλαδή το 2013 πήρα 2 διεθνή βραβεία. Ναι. Ένα από τον Guardian και ένα το Παράδοσο, πολεμικός ανταποκριτής. Δεν γράφτηκε πουθενά στην Ελλάδα. Δεν υπήρξε, αντιμετωπίστηκα, θυμάμαι, πρωτοσέλιδο των νέων να λέει η καταβαξεβάνη Λίστα Λαγκάρντ, ας πούμε, και η Λίστα Λαγκάρντ. Είπαν ότι έριξα τα εισοδήματα των ανθρώπων τους ανθρώπους στην πυρά, τα προσωπικά τους, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Να μιλάγαμε για τη διαφθορά. Και εκεί ξεκινάει μια δολοφονία χαρακτήρα. Η οποία πού αποσκοπούσε όμως, βρε Κώστα? Η δολοφονία χαρακτήρα. Στο να απονομιμοποιηθείς από το να γράφεις και να λες αυτά που γράφεις και λες. Όχι μόνο. Κοίτα, αυτό που συμβαίνει σήμερα από τότε μέχρι σήμερα, όχι με μένα. Με κάθε δημοσιογράφο ο οποίος στοιχειοδός βγάζει μια πραγματικότητα και απαιτεί απαντήσεις, είναι ενοχοποίηση, είναι δολοφονία χαρακτήρα. Mm-hmm. Είναι κλασική αρχή της προπαγάνδας ότι αν δεν μπορεί να απαντήσεις ή δεν θες να απαντήσεις, πολύ περισσότερο αν δεν μπορείς να απαντήσεις αυτό που σου βάζει ο άλλος, τότε ενοχοποίησε αυτό που σου βάζει. Απαξίωσέ το να.